Ο Κώστας Καραμανλής στη σύσκεψη που έκανε χθες με τους βουλευτές Αχαΐας και Ηλίας ξεκαθάρισε ότι πατρών πύργου θα γίνει. Μάλιστα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές λύσεις, μεταξύ αυτών και την επέκταση του δρόμου ως συνέχεια της Ολυμπίας Οδού. Αν αυτό εγκριθεί, τότε δεν αποκλείεται να πάμε σε μια εργολαβία από την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την Ολυμπία Οδό. Σήμερα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε με τρεις εργολαβίες στον αέρα. Διότι ο αγαπημένος επιχειρηματίας του ΣΥΡΙΖΑ, η εταιρεία Τοξότης, η οποία στην ουσία για αυτήν κατατμίστηκε το έργο, ας μην το ξεχνάμε αυτό, το έργο κατατμίστηκε και έσπασε σε 8 κομμάτια αντί να γίνει ένα, για να κάνουμε καναλάρχη, για να κάνουμε μεγαλοεργολάβο και εκδότη ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Έτσι, για να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επομένως, τα τρία αυτά κομμάτια, τα έργα αυτά είναι πραγματικά στον αέρα, διότι ο συγκεκριμένη εταιρεία έχει εκπέσει, διότι επί 3,5 χρόνια δεν μπορούσε να παρουσιάσει εγκυτική επιστολή. Και δεν εξέπεσε αυτή από εμάς. Δεν ήρθαμε εμείς να υπογράψουμε την καταδίκη της συγκεκριμένης εταιρείας. Η εταιρεία αυτή δεν παρουσίασε εγκυτική επιστολή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελέσει τα έργα. Που σημαίνει ότι για τα τρία αυτά κομμάτια θα έχουμε μια καθυστέρηση από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Επομένως, μιλάμε για ένα έργο κολοβό. Η αρχιτεκτονική λοιπόν του έργου έτσι όπως είναι δεν πρόκειται να γίνει, με κίνδυνο το έργο να πενταχθεί από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τι λέμε λοιπόν εμείς ότι πρέπει να γίνει? Εμείς καταρχήν, πριν ανακοινώσουμε το οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή το έργο αυτό χρηματοδοτείται από τους Ευρωπαίους, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα χωρίς να πάρεις την έγκρισή τους. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποτε και εμείς να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές νόρμες. Πριν όμως πάρουμε το πράσινο φως, πριν όμως εγκρίνουμε το έργο, δεν πρόκειται να βγούμε εμείς να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Σε αντίθεση με αυτό που έκανε 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρήκε ένα έργο έτοιμο, το οποίο σήμερα θα είχε τελειώσει, και βρήκε ένα έργο το οποίο τελικά τι έκανε, το έσπασε σε 8 κομμάτια και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ο κύριος Καραμανλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, λέγοντας πως έλεγαν ψέματα στο λαό της Δυτικής Ελλάδος και πως το σύστημα των 8 εργολαβιών οδήγησε το έργο σε αδιέξοδο και μεγάλη καθυστέρηση. Από τα 8 εργοτάξια, τα 5 έχουν αρχίσει και δουλεύουν. Υπάρχει μια εκκρεμότητα, τα οποία αν δεν έκανε ο Καραμανλής αυτά που κάνει, με τα 2 τα οποία θα είχαν ξεκινήσει, και υπάρχει και άλλη μια εκκρεμότητα με ένα με το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση που είχα εγώ από τοπικούς παράγοντες στην Αχαγιά χθες δημόσια στην πλατεία και παρουσία του υπουργού, του τέως πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι αρκετά έχουμε κοροϊδέψει τους κατοίκους της Πάτρας και τους κατοίκους της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι τελικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ψέματα κάποτε τελειώνουν.